Το βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο ηγετών λόγω της έντασης που προκαλεί η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και οι επαναχωρήσεις του κατοχικού ηγέτη από προηγούμενες συγκλήσεις επηρέασε και τη σημερινή συνάντηση στην παρουσία του εκπροσώπου της Κομισιόν Μάρτι Βέρβεϊ, όπου επρόκειτο να γίνει ανασκόπηση της προσπάθειας εξοικείωσης των Τουρκοκυπρίων με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση και με την οικονομία του ψευδοκράτους. Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκουν πόρτες κλειστές στα κατεχόμενα. Δεικτική ήταν η δήλωση του Προέδρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί και φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ή θέτουν τέτοιες προϋποθέσεις που εξωτερώνουν ουσιαστικά και λυπούμε που το λέω. Αλλά δεν μπορεί να... για να γίνει ο έλεγχος της βιωσιμότητας των τραπεζών να τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε να μην είναι αντικειμενική η εικόνα που θα έχουμε. Η έντονη ενόχληση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη στάση που τηρεί ο Μουσταφά Κιντζή αποτυπώνεται και στην απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε όσον αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά ώστε να γίνει ο έλεγχος που αφορά την κεφαλακή επάρκεια των τραπεζών στα κατεχόμενα. Σας παρακαλώ. Είναι κάποια θέματα τα οποία μπορώ να πω και λέω. Είναι κάποια θέματα τα οποία ας τα αφήσουμε με την ελπίδα ότι μπορεί να ξεπεραστούν. Ο έλεγχος στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών στα κατεχόμενα είναι πολυσύνθετο ζήτημα που αγγίζει και την πτυχή του περιουσιακού. Ουδής μπορεί να παραγνωρίσει πως χιλιάδες ελληνοκυπριακές περιουσίες παρανόμως υποθηκεύτηκαν έναντι δανείων. Στη σημερινή συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Ad Hoc Επιτροπής, τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από αρμοδίως και από τις δύο πλευρές και αφορούν σειρά νομοθεσιών, δομών διαχείρισης σε όλους τους τομείς. Χρειάζεται δουλειά πολύ. Στη γραπτή του δήλωση, ο Μάρτι Βέρβεϊ σημειώνει πως η πορεία των συνομιλιών επιβάλλει και περιορισμούς στο έργο της Κομισιόν και έτσι δεν καλύπτουν ολόκληρο το κεκτημένο. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Υπάρχει τώρα μια πολύ καλύτερη κατανόηση του επίπεδου ετοιμότητας της τουρκοκυπριακής κοινότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι πριν. Η Κομισιόν μέχρι τώρα διοργάνωσε 34 αποστολές με 200 και πλέον αξιωματούχους ώστε να στηρίξουν το έργο της Ad Hoc Επιτροπής για την προετοιμασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.